Με στόχο την προστασία των πολιτών από τις φυσικές καταστροφές, άλλαξε ο νόμος για την αντιμετώπιση τους. Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκε στην Πάτρα για να ενημερώσει τους εμπλεκομένους ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Οι άμεσοι συνεργάτες μας είναι η αυτοδιοίκηση και η ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε ότι χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται συνεννόηση, χρειάζεται σκληρή δουλειά, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και να θεραπεύσουμε προβλήματα που χρόνια ταλανίζουν την προσπάθεια αυτή και να υπάρξει ξεκάθαρος συντονισμός, ο καθένας να γνωρίζει τι κάνει την ώρα που πρέπει, να μπορέσουμε να αποφύγουμε τραγικές καταστάσεις που βιώσαμε στο παρελθόν. Τα βασικά σημεία του νέου νόμου που έχουν χαρακτηριστεί ως τομή για την αντιμετώπιση των κινδύνων είναι: ενισχύεται η εκπαίδευση και ο εθελοντισμός με τη δημιουργία Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων. Δημιουργείται επίσης κάθετη δομή για όλους τους κύκλους διαχείρισης καταστροφών με έναν εθνικό διοικητή, 13 περιφερειακούς συντονιστές και 13 περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα. Αναμένεται να δημιουργηθεί Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων που θα διασφαλίζει τον επιχειρησιακό συντονισμό. Τέλος, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με τη δημιουργία επιτελικής δομής ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακού Ταμείου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών και Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων. Αλλάζουν τα δόγματα, αλλάζουν οι διαδικασίες. Έχουμε κάθετη δομή συντονισμού. Έχει αξία να ξεκαθαρίσουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, στην πολιτική προστασία, δεν είναι ποιος κάνει τι. Αυτό περιγράφεται στα εγχειρίδια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ποιος παρακολουθεί ότι αυτός πρέπει να κάνει κάτι, την ώρα της κρίσης το κάνει. Στην ώρα που πρέπει, στο χρόνο που πρέπει και με τις διαδικασίες που πρέπει, ώστε το επόμενο γρανάζι του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας να προχωρήσει και να μην καταρρεύσει ο μηχανισμός. Η πρώτη προτεραιότητα για την πολιτεία είναι η πολιτική προστασία, είναι η πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση φαινομένων έκτακτων τα οποία μπορεί να στοιχήσουν σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Είναι προφανές επίσης ότι με το νέο νομοσχέδιο δίδονται τα εργαλεία που χρειάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα έκτακτα αυτά φαινόμενα και σε κάθε περίπτωση είναι επίσης προφανές ότι αυτή η έλλειψη συντονισμού που μέχρι σήμερα πολλές φορές έχει παρατηρηθεί και έχει οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις μέχρι και τραγικές, ελπίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Η τοπική αυτοδιοίκηση από την πλευρά της και ο πρώτος βαθμός αλλά και ο δεύτερος που εκπροσωπούμε εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι έτοιμη να στρέξει σε αυτή την προσπάθεια. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν αξιωματικοί της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και εθελοντικών ομάδων.